σας απολαύσουμε, θέλω να μου πείτε. Και στην Αττική και εκτός. Στη Θεσσαλονίκη, και... Πάτρα, Σαντορίνη, θα γυρίσουμε pitch bars πολλά. Τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Λάθος. Είναι η τελευταία μου δουλειά. Πρόκειται για ένα single που μου έγραψε ο Λάκης Παπαδόπουλος. Λέγεται στις ζωντανές συναυλίες και εκφράζει αυτό ακριβώς που κάνουμε, τις ζωντανές μας συναυλίες. Γιατί το σιρήνια... Βρεθήκατε πριν από λίγες ημέρες στη συναυλία της Bonnie Tyler. Πώς αισθανθήκατε που ξανασυναντήσατε αυτή την τραγουδίστρα από κοντά? Ένιωσα συναισθήματα. Πώς είχα νιώσει όταν είχαμε γράψει το τραγούδι «Το πεθαίνω στην ερημιά» μαζί με τον Μιχάλη και θα το δειγματίζαμε στην Bonnie. Και εκείνη απάντησε σε λίγες μέρες «Oh, ναι, it's a nice song. I like to sing with Sophia Arvanity». Και συνέβη. Κάπως έτσι έγινε και η συνάντησή μας. Μπήκα στο καμαρίνι, με αγκάλιασε. Μία γυναίκα τόσο πολύ αναγνωρισμένη διεθνώς, να σου μεταδίδει και στα 90s, αλλά και στην εποχή την τώρα, αυτή την ανεμελιά και αυτή την παιδικότητα. Είναι συγκλονιστικό. Οπότε να περιμένουμε κάποια νέα συνεργασία με την Bonnie Tyler. Η αλήθεια είναι ότι πέρασα το email της, ο Μιχάλη, και επειδή ετοιμάζουμε τώρα μια συναυλία με τον Μιχάλη, θα είμαστε μαζί στα πηγαδάκια εκεί να λέμε... Μα θέλει πάρα πολύ δηλαδή να το επεξεργαστεί. Θέλει πάρα πολύ ο Μιχάλης. Ακραία εκδήλωση θαυμασμού. Είχατε ποτέ? Θυμάμαι τότε όταν έρχονταν δύο κοτσάκια στο σπίτι και καθόντουσαν και δεν φεύγανε. πήδηξε μια τιμάντρα του σπιτιού, χτύπαγε το κουδούνι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν πιάσκε το δάχτυλο. Έκανε. Για μία ώρα. Επιστρέφει το Fame Story. Σας έχει γίνει κάποια πρόταση να είστε μέρος αυτού του προγράμματος? Κατά καιρούς έχω δεχτεί προτάσεις, όπως όλοι οι καλλιτέχνες από ό,τι γνωρίζω. Και έχει μια λογική, γιατί είναι πολλά τα show αυτά, πολλά τα reality και ψάχνονται οι παραγωγές να βρουν καλλιτέχνες. Γιατί το σιρήνια...